Φίλες και φίλοι, καλησπέρα για δεύτερη και τελευταία φορά. Δείτε πόσο κοντά στην πύλη εσόδου-εξόδου των οχημάτων έχει φτάσει η υπογειοποίηση. Εδώ στο, όπως κοιτάμε, δεξί τμήμα, όπως κοιτάμε από Νέα Ιωνία προς Φιλαδέλφια, το δεξί τμήμα έχει σιδερωθεί μέχρι και αυτό εδώ το αντιστήριγμα να πέσει ό,τι πρέπει να πέσει σε βετό. Εδώ ο δρόμος όπως είναι οριοθετημένος, μίσος καμένος, με τις σωληνώσεις της Πορτοκαλένιας και εκεί της Θεο... τι να το βάψω αυτό, Θεογκρή, και τα θρυγιοδοκητικά και τα μικρά σιδεράκια. Εδώ είναι ο δρόμος όπου τώρα γίνονται οι εργασίες. Είναι οι εργασίες για την υπογειοποίηση, την Γκάμπριο, την ξεσκέπαστη δηλαδή. Με του Ρίτσες Άικος. Καθώς το επιτελείο εκεί του Στέλιου σιδερώνει το αυτοτυχείο, περνάει μέσα τα διάφορα σίδερα έτσι ώστε να δεθεί καλά ο οπλισμός και να έχουμε τη συνέχιση αυτού του έργου. Αυτό που ακούτε είναι τρυπάνι, περνάει το μπετοφόρ. Χθες έκανα, φίλες και φίλοι, μία απουσία λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων. Ξέρετε, ερασιτεχνική είναι η προσπάθεια. Πάμε να δούμε καλά σημεία της υπογειοποίησης. Με αυτό εδώ το στιγμιότυπο, παιδιά, που ξεκινάει αυτό το υπομπαρτάκι, βλέπουμε την υψομετρική διαφορά του τείχους, εδώ που θα ξεχωρίζει και θα ενώνει η υπογειοποίηση με το άλσος μας. Θα φάει πάνω του πέτρα, να γίνει έτσι κλασικό, τριπολιτιώτικο, υπηρώτικο. Οι υπηρώτες είναι καλύτεροι χτιστάδες στην πέτρα. Και φυσικά οι φίλοι μας οι βοριοεπιρώτες, καθώς βλέπετε, παιδιά, την μπουλντόζα σπρώχνει συνεχώς χώμα έτσι ώστε να κλείσει το διάκαινο μεταξύ σειρμού και αποβάθρας. Όχι, μεταξύ mind the gap, μεταξύ υπογειοποίησης και άλσους. Τον αλήτη που τα βρίσκω όλα. Τα φιλιά μου στο Γιάννη τον Μπαϊρακτάρη, τα φιλιά μου στον κύριο λογοθέτη των Αμβρόσιων στη Γερμανία, στον κύριο Κώστα Παπα Γεωργίου στη Γερμανία, σε όλη τη Στουτγκάρτη, στο Μόνακο, στο Κίελο, στο Ανόβερο. Οπα, μην ξεχνάμε τα μέρη που με στηρίζετε, παιδιά. Καθώς εδώ βλέπουμε το τυχείο, ένα βήμα πριν τη σκληροθέτηση. Το βλέπετε το καπετάνιο. Walkie-talkie και μιλάει. Ο κίτρινος γερανός κάπου εδώ κλείνει την παράσταση για σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, αδελφοί μου. Ο μπουλντοζέρης συνεχίζει το θεάρεστο έργο του να γεμίζει την τρύπα με χώμα. Φερτά υλικά, δεν είναι μόνο χώμα, είναι και κοτρώνες, τεράστιες πέτρες. Θα πάμε πιο κοντά από εκεί για να πάρουμε.
Ευχαριστώ, παιδιά, για τις χιλιάδες των θεάσεων που κάνατε το Σαββατοκύριακο στα επικά drone του φίλου του Ηλία. Να το πω και αυτό. Ο Ηλίας είναι ένα παιδί το οποίο τροποτινά τον αγκαρεύω τα Σαββατοκύριακα να πετάει το drone, το δικό του drone, γιατί τα δικά μου τα δύο, το ένα έσπασε, το άλλο χάλασε. Ευτυχώς υπάρχουν και τέτοια εξίδες που καταλύσκουν χρόνο και ποιότητα από την καθημερινότητά τους, έτσι ώστε να ενισχύουν την προσπάθεια κινηματογράφησης και σοφιάς μας εδώ στη Φιλαδέλφεια και με τα συνοδά έργα, έτσι ώστε όπου γης αεξής να έχει καθημερινά πλάνα της Αγίας Σοφιάς. Αυτός ήταν και ο στόχος μου, παιδιά. Το είχα ρωτήσει στο σκορεμένο τον πατέρα μου όταν έφυγε το 2006 σε ηλικία 55 χρονών από τον παλιοκαρκίνο. Μπαμπά, θα κινηματογραφήσω με όποιο τρόπο μπορώ την κατασκευή του γηπέδου που δεν είδες να γίνεται. Το είχες μόνο στα όνειρά σου. Και ήρθε ο Μελισανίδης κάποια ωραία μέρα να το υποσχεθεί αλλά και να τα πραγματώσει. Να τα απονείμουμε και αυτά. Λοιπόν, με αυτά συνεχίζω την εγκάλυψη από κοντά στην... πώς σε λένε αυτό εδώ πέρα? Όχι χούφτα, ούτε grader. Ας το πούμε grader. Λοιπόν, με αυτά και συνεχίζω προς τα κάτω. Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε και το τι μπουλντόζα, μάλλον να σπρώχνει τα χώματα πέρα δόθε, καθώς κάνει όπισθεν εκεί ο γερανός. Ωπα, μεγάλε, mind the gap. Εδώ έχουμε τον κύριο Νίκο, τον Αεκάρα, και αυτός έχει έρθει να κινηματογραφήσει, όχι μάλλον να δει την Αγία Σοφιά. Κύριε Νίκο, καλημέρα. Όσο πάει, παιδιά, και ισιώνει ο δρόμος, πού είδες έργο, στα μουσεία κάτω είδες τίποτα? Πάω προς τα μουσεία τώρα. Αν μπορέσω να δώσω και τη μηχανή σε κάνα μαστόρι μέσα για να τραβήξει κανένα πλάνο, γιατί ο κόσμος θέλει πλάνα από μέσα. Ναι, για να δούμε. Συνέχεια, παιδιά, προς τα κάτω. Είπαμε 19 μάτια περίπου μήκους 250 μέτρων έχουν σκεπαστεί και καμιά διακοσαριά θα είναι ξεσκέπαστα. Πάνω κάτω στα 500 περίπου μέτρα είναι το όλο έργο της υποδιοποίησης, καθώς εδώ βλέπουμε εκεί παρκάρει, έλα πες το, ο Γιώτα Ψαρός. Καμία σχέση με τον Γιάννη τον Ψαρά, τον πρόεδρο της εταιρείας Alloy Perfection που ντύνει εξωτερικά την εγκαστοφιά μας. Μπήκα σε όλο το φάσμα της υποδιοποίησης. Όχι, δεν έχω μπει. Είμαστε στα 10 περίπου μάτια. Τα 10 καινούργια και τα 9 πάμε να τα πάρουμε σε λίγο από την καφετέρια την DLP. Τι γκάι κάρα! Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τις τόπιες εργασίες. Έχουν γίνει τόσο στην υποδιοποίηση, στα 9 πρώτα αρχικά μάτια. Εδώ στην υποδιαμόρφωση τεράστια πλατεία που θα φιλοξενήσει και τον σιδερένιο δικέφαλο Αϊτό, καθώς ανεβαίνει εδώ ο Παύλος. Ο ιστός στη θέση του, το λάβαρο να κυματίζει. Τα μαστόρια πάνω στον πυλώνα και οι δύο στο πρώτο τελευταίο τρίμετρο νταμάκι. Το περνάνε πλάντε φλίξ. Δεν είναι περασμένη η ώρα. Αυτή την ώρα νομίζω μία η ώρα έχει ξεκινήσει η συνέντευξη του κυρίου Μελισανίδη στα κανάλια. Εγώ είμαι ταγμένος να κινηματογραφήσω. Έλα από εδώ, σκύψε. Και θα την ακούσω από το YouTube, γιατί έχω τεράστια αγωνία να δω τι θα πει για τον προγραμματισμό της σεζόν 21-22, αλλά και φυσικά για το μέλλον του γηπέδου και ολόκληρου του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ. Καλημερίζω τον κύριο Παύλο.
Πώς θα βλέπεις ρε Παύλο, καλοκαίρι μας έτοιμη υποκοιοποίηση. Έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Ευελπιστούτε ότι... Επήγει. Έχετε πρόβλημα με την τροχέα, ε. Αν έχετε πια το δρόμο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και εγώ μη σου πω τώρα. Ναι. Γνωρίζω και εγώ λεπτομέρειες. Ναι. Αλλά επήγει. Όχι για το γήπεδο. Ναι, μιλάμε για το δρόμο. Για το δρόμο. Εννοώ δεν επήγει για το γήπεδο ο δρόμος. Επήγει για την πολιτεία. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Δεν επήγει ότι με την υποκοιοποίηση μπήκαμε και στο γήπεδο. Το γήπεδο έχει ακόμα ένα χρόνο ψωμί. Ένα χρόνο ψωμί έχει. Βάλε και κάτι άδειες μέσα, βάλε αναβαθμούς. Έχουμε θέμα, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή όμως. Και υπάρχει, όπως ξέρουμε όλοι, φως στο τούνελ. Ταγό έχουμε, πρόεδρο, χρήματα έχει. Πολλοί λέτε δεν τα βάζει. Δεν μπορούμε να πούμε τα ηλίκη στην τσέπη του. Το ξέρουμε αυτό. Είναι ένας μεγάλος αεξής. Όσο αγαπάει την ΑΕΚ την αγαπάμε, όσο πονάμε την πονάει και αυτός. Όλοι οι αεξίδες το ίδιο είμαστε. Δεν υπάρχει αεκόμετρο. Στη στεναχώρια, στεναχωριόμαστε όλοι. Δεν μιλιόμαστε το πρωί που πάμε στις δουλειές μας. Και τα σχολεία επί τσιρικάδες. Λοιπόν, με αυτά εδώ τα πλάνα, παιδιά, κλείνω τα μουσεία και συνεχίζω λίγο από Ανατολή και Βορρά για να κλείσω και το βιντεάκι. Την Καϊκάρα, παρέα με τον φίλο μου τον. Ξέχασα και το όνομά του. Τον Παύλο, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Να έχουμε ένα υπέροχο απόγευμα της Τρίτης, 18 του Μαΐου. Μιλάει μία μέρα πριν τη γενοκτονία των Ποντίων ο πρόεδρος Πόντιος Μελισσανίδης. Εύχομαι να πει αυτά που πρέπει. Γενοκτονία 19 Μαΐου, 18, ας είναι μία μέρα χαράς για όλους εμάς τους αεξίδες. Στην ΚΑΕΚ!